Ναι. Η ασφάλεια τον του κυρίου. Έρχεται λοιπόν, πλησιάζει 10 μέτρα. Να και χειραψίες. Από την αίθουσα. Οι χειραψίες που λέγαμε πριν. Εδώ δεν θα μπορούσαν να μετρήσουν αυτές οι γνώσεις, Χρήστο μου. Κάτι ξέρει κι αυτό. Τώρα, αν και δεν νομίζω ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει πολλές χειραψίες. Αλλά εντάξει. Θα κάνει τώρα δήλωση, μάλλον όχι. Έτσι, αφού ψηφίσει. Στον αύριο χώρο. Μα, μάλιστα. Είναι όλα κανονισμένα. Να πάρουμε θέση εμείς, να πάρουμε θέση. Εσύ ξέρει δίπλα εκεί. Να πάρουμε θέση. Πάρε θέση, Γιώργο. Εδώ. Να μπείμε στο παραμάνι, να έχει σημασία. Περιμένει την ουρά του, όπως βλέπετε. Βλέπετε, περιμένει την ουρά με τον υπόλοιπο κόσμο. Εντάξει, φυσιολογικό είναι αυτό. Είναι αυτό, ναι. Είναι 7ος στη σειρά. Α, έχουμε ψωμί ακόμα. Οπότε ας συνεχίσουμε. Βλέπουμε εμείς την εικόνα εδώ μεταξύ. Ναι, όταν θα φτάσει η σειρά του θα σε βρούμε λοιπόν, και πάλι. Πιστεύουμε λοιπόν, τώρα σημειολογικά δεν μπορούμε τώρα να μην το πούμε. Είδαμε επίσης να κάθεται στην ουρά από το πρωί, βλέπαμε όλους τους αρχηγούς, κάθισε και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Κουτσούμπας. Θα θυμάστε τα πλάνα και τώρα είναι και ο πρώην πρωθυπουργός. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι θα υπάρξουν εκπλήξεις. Δεύτερον, θα πρέπει να κρίνουμε το βράδυ τα δημοσκοπικά ευρήματα όλων. Αλήθεια. Όλοι κρινόμαστε. Mm-hmm. Και σήμερα και την άλλη Κυριακή. Εμείς παραμένουμε συνδεδεμένοι. Απλά το υπενθυμίζω, Βασίλη μου, σε διακόπτω. Απευθείας συνδεδεμένοι με το κέντρο στο οποίο ψηφίζει ο Γιώργος Παπανδρέου. Είναι στη σειρά του, περιμένει, μιλάει με τον κόσμο εντωμεταξύ. Και όταν θα φτάσει η σειρά του να ψηφίσει, θα συνδεθούμε και πάλι με τον Γιώργο. Χαμογελαστός είναι πάντως, Χρήστο.